Λοιπόν, 19 ρασάντα μπροστά, 17 ρα πίσω. Σίγουρα είναι πιο βαρύ από το παπάκι, γιατί το παπάκι έχει ζάντα σίγουρα 17. Μπροστά πίσω, άρα είναι πιο ελαφρύ. Πάμε γύρω να μην το... Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. Πάμε να το κάνουμε μία γύρω-γύρω, να το δείξουμε το μηχανάκι. Αυτό εδώ είναι. Εξέτμιση φυσικά βαριά και ασήκωτη, όπως όλα τα... Αμορτισέρ είναι στο κέντρο. Ναι, εντάξει, αμορτισέρ προ-link, παύλα, μονοκρός, αν πάσε την τόση. Λογικό, γιατί είναι τοπολογία εντούρο. ABS, δικάναλο. Δικάναλο ABS. Πλέον δεν μπορείς να βγάλεις μοτοσυκλέτα χωρίς ABS λάμπρο, γιατί είναι κοινοτική οδηγία. Ό,τι είναι πάνω από 125 κυβικά, υποχρεωτικά έχει ABS, και μάλιστα το Euro 5 λέει ότι πλέον πρέπει να είναι υποχρεωτικά δικάναλο. Και... Τι πράγμα, κάζουμε και... Ναι, αυτό ρε παιδί μου, αν πατήσετε ένα φρένο μπροστά. Α, έχει και CBS. Ναι. Α, δηλαδή παίρνει από το ABS. Δεν το γράφουν αυτό, αλλά το έχω καταλάβει στη. Α, δηλαδή παίρνει από το ABS. Όλα έχω ζωμάρα τώρα, βρίσκεται από κάτω στα σχόλια. Ναι, παίρνει από το ABS. Έχει και CBS ταυτόχρονα. Δηλαδή έχει combined braking system. Πατά το πισινό και πιάνει μαζί και το μπροστινό. Κόβει και το πίσω. Ωραία. Πες μου λιγάκι, έχει κάνει και με αυτό ένα ταξίδι. Και από Αθήνα έφες Βόλο, πώς είναι η εμπειρία να ταξιδεύεις στην Εθνική Οδό με 185 κυβικά? Εντάξει, ήταν λίγο τραγικό, γιατί ήταν άστροφο το μηχανάκι, δεν πήγαινα πάνω από 90. Πάνω από 80 δεν με πήγαινα κανονικά. Το έκαψες. Όχι, δεν το έκαψες, γιατί. Το κάηκες, λέω. Πες με 80, ναι, έδιο. Ναι, αλλά ήταν. Εντάξει, μια χαρά ήταν. Δεν είχε η μέρα που διάλεξα, δεν είχε κίνηση. Κάναμε μια στάση στα Καμένα Βούρλα. Ναι. Πήραμε καφέ, ομελέτα. Και συνεχίσαμε. Το δεύτερο μισό ήταν πιο άνετο, γιατί το πρώτο είχα φάει και στην Αθήνα 3-4 κίνηση μέχρι να βγω. Μάλιστα. Ήταν πιο ζόρι. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα ήταν άστρατο, δεν μπορώ να πω. Εκεί στη. Πού είναι στο. Μετά τη Θήβα που έχει το ανηφορικό κομμάτι, ποιο σημείο είναι. Για άλλα από εδώ, γιατί έχει ήλιο να δείξουμε και το γύρο μηχανάκι. Μετά τη Θήβα που έχει το ανηφορικό κομμάτι. Που χιονίζει πάντα και. Στη Μαλακάσα. Όχι, μετά τη Θήβα. Μετά τη Θήβα. Εκεί δεν τράβηξε. Ναι. Μπορώ να πω. Και ίσως και τώρα που είχε ανοίξει να μην τραβούσε. Αλλά γενικά δεν είχα κανένα θέμα. Πόπο με ενοχλείς, πάμε λίγο από εδώ. Μάλιστα. Καλά είμαστε. Πρέπει να δεν έχουμε τον ίδιο πλάτη. Εντάξει. Εκεί που δεν τραβούσε, έβαζε. Κατέβαζα μια σχέση και πηγαίναμε. Για πε, τι έκανε, κατέβαζε σχέση, πε. Κατέβαζε σχέση. Ναι. Κατέβαζε σε Πέμπτη δηλαδή. Πέμπτη, ναι, Πέμπτη. Μάλιστα. Τώρα που το θυμάμαι. Τώρα ξαναταξίδευες πάλι λάμπρο με το μηχανάκι αυτό που είναι στρωμένο. Τι ταχύτητες ταξιδιού θα χρησιμοποιούσες? Θα διατηρούσες αυτές χωρίς να ζορίζεσαι και εσύ από κραβασμούς? Γιατί φαντάζομαι το μηχανάκι βγάζει κραβασμούς στα πολλά χιλιόμετρα. Όχι, κραβασμούς δεν κατάλαβα, δεν με κούρεσε με αυτό. Ναι, αλλά πήγες πολύ σιγά. Αν το μοντέρνο στροφάρεις με 120 χιλιόμετρα την ώρα. 120 τελική, δεν πιστεύω τώρα να κάνει ταξίδι σταθερά με 120. Στα 100 δηλαδή. Κάποιο το περιμένει να κάνει διαδρομή μεγάλη στα 100. Δεν μου λες κάτι. Δηλαδή, άντρα τσιμπάει λίγο 110, αν πέφτει λίγο κάτω από κάτω, 100 είναι τέτοιο. Είχα δει ένα τυπάν στρατοδικό όταν ανέβαινα Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη. Είχε το ίδιο και είχε βάλει ένα πολύ ψηλό φέρινγκ. Είχε αλλάξει και τη σέλα. Δεν είχε κάνει πιο πλατιά με στήριξη τιμές κτλ. Και πήγαινε. Αυτές πρέπει να πήγαινε λογικά τώρα Κατερίνη Θεσσαλονίκη. Μπίσω και καθημερινά. Και πήγαινε στα 90. Το είχε κλειδώσει εκεί πέρα. Τώρα μέχρι τα 90 και φέρει που δεν έχει, δεν το πολύ καταλαβαίνει. Ναι, λογικό. Εντάξει, στα 100 είναι οριακά. Καλό θα ήταν να έχει κάνει. Στα 100 χιλιόμετρα πόσε χιλιάδε. Αλλά δεν έχει και να πα πάνω από κάτω. Έχει ο κινητήρα. Εντάξει, τώρα έχει 6 σχέσει μέχρι τι 9.000, δηλαδή στα 100 μέχρι τη, θα είσαι στι 7. Και το κόκκινο σου πόσε χιλιάδε τροφέ. Στι 9. Α, εντάξει, έχει ένα. Ναι, αλλά πάνω από τι 7. 7,5 δεν έχει. Όχι, δεν έχει νόημα να το. Ναι, δεν έχει νόημα να το. Εντάξει. Πες μου κάτι άλλο. Δεν είναι, δηλαδή για πάνω από 110 τώρα από αυτό το μηχανάκι είναι χαζομάρα να λες. Το μηχανάκι ότι πάει, σαν πλαίσιο και σαν φρένα, σε στήσιμο. Πάει. Πάει. Τα 110 χιλιόμετρα είναι αστεία αυτά τα φρένα που έχει. Ναι, αλλά δεν έχει τίποτα μετά. Είναι, δηλαδή από τα. Φτάνει 110, τι να δώσει μετά. Τίποτα. Η τελική του επιτυγχάνεται με Πέμπτη ή με έκτη ταχύτητα. Και με Πέμπτη. Μπορεί και με Τετάρτη σε 9 να το τερματίσει, δεν το έχω. Δεν θυμάμαι. Δηλαδή, άμα του βάλει έκτη, τα χιλιόμετρα τα κρατάει ή τα ρίχνει. Ή απλά τα κρατάει. Αν έχει κάτι φορά, τα κρατάει. Μπορεί να σου δίνει και παραπάνω. Δηλαδή, στην ευθεία σου ρίχνει.
Στην ευθεία όχι, εντάξει, δεν κρατάει. Δηλαδή, άμα το σπάσει την πέμπτη και το πα 120 και κουμπώσει έκτη, θα τα κρατήσει 120 ή. Τι να σου πω, τώρα είναι πολύ εξειδικευμένο αυτό. Πολύ εξειδικευμένο. Μπορούμε να το τσεκάρουμε τώρα. Αλλά 120 πρέπει να το πάμε εδώ πέρα. Σήμερα βγούμε εθνική. Ναι. Η κατανάλωση να πηγαίνει με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Χα, κατανάλωση. Κατανάλωση την πηγαίνει με 100, την πηγαίνει στην πόλη, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Γιατί θα παρακολουθώ. Ναι. Από την αρχή που το έχω πάρει μέχρι τώρα. Ναι. Ό,τι γράφει το κοστισιακό, 2,6. 2,6. 2,6. Είτε με στην πόλη είτε εκτός, 2,6. Εγώ ρελάβω. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Το τελευταίο 125 που είχα. Είτε έχω βάλει, δηλαδή είτε έχω βάλει κατοστάρα, είτε έχω βάλει απλή, είτε έχω βάλει μάπα. Mm-hmm. Γιατί έχει τύχει και μάπα. 2,6. Δηλαδή από τότε που το πήρα. Τώρα και αυτό έχει. Δηλαδή και στην εθνική 2,6. Στην εθνική εντάξει, μπορεί να είναι παρακάτω. Ήταν και άστρο το εκείνο ταξί, τώρα δεν ξέρω. Αλλά συνολικά από τότε που το πήρα μέχρι τώρα, 300 έχει γράψει. Εντάξει, έχει κάψει μέσο όρο 2,6. Άντε, 2,7. Αστεία. Ναι. Εγώ το τελευταίο 125 που χαλάμπορ ήταν να μπρίξω 125. Θυμάσαι κανένα το κόκκινο, το καφέ εσύ που είχα. Το θυμάσαι. Ψεκασμό 125 κυβικά. Φυσικά και ήταν αερόψυκο, ήταν υδρόψυκο το μηχανάκι. Εγώ στο μεταξύ ξέρω τώρα, καύτισμα το Rider. Το πρώτο πράγμα που του έκανα μόλι το πήρα, του βάζω ένα γρανάζι μπροστά, ένα βόλτ πιο μικρό. Για να μπορεί να μην είναι overdrive, να πιάνει τελική μέκτη. Και το έχω πάρει ο κάφρο. Και το έχω πάει από το Βόλο στη Μιτζέλα από Εθνική Οδό. Εντάξει. Στην Τζόβα. Ναι, από Εθνική Οδό. Κολλάω τον γκάζι στο Σωρό. Το ξεκολλάω στη Μιτζέλα. Λοιπόν. Φίλε, πρώτη φορά έκασε 3,2. Αλλά και εμένα μου έγινε 2,6 με 2,4, 2,7 εκεί. Μια φορά που το πήρασα πάρα πολύ. Αυτό είναι 185. Ναι. Εγώ δεν είμαι 125. Εγώ δεν είμαι. Είναι η πρώτη φορά που γράφει 2,6 και είναι 2,6. Δηλαδή... Ναι, σε 185, εμένα 125. Το άλλο, το σύμφωνο έλεγε 2. Πώς θα λέει, 2,8, 2,9. Και εσύ δεν μου κάνετε ποσά. Και μου και 3,5, ας πούμε. Εντάξει, okay, 3,3, 3,4. Τα σκούτερ δεν λάμπρο και είναι. Εντάξει, okay. Και είναι γιατί δεν έχουν κυβότητα. Γιατί έχουν CVT. Δηλαδή, άμα θες για κάτι πιο οικονομικό, θα πας μόνο στο Honda το 125, το CB. Το, ναι, εντάξει, είναι πιο. Μόνο αυτό θα και κάψει λιγότερο. Μα λάμπρο δεν έγινε. Και εγώ το 125 που είχα. Το 125 έφερα. Τον Brixton, δεν σου λέω στο Honda. 125 μονοκίνητρο, όπως ο δικός σου. Δεν έγινε λιγότερο. Εκείνα και μπορεί να καίει και δύο. Με εμένα έχει κάψει 2,4, 2,3. Εντάξει, εγώ έχω βαρύ χέρι, δεν ξέρω τώρα για σένα. Αλλά εκείνο το μηχάνη είναι 130 κιλά. Εδώ είτε βαρύ χέρι έχει, είτε ελαφρύ χέρι έχει. Ναι. Τράβα το, τι θα, 18 άλογα είναι, τι που θα... Αυτό που κάνει εμένα εντύπωση είναι τελική του εργά μου, πολύ χαμηλή είναι 120 χιλιόμετρα, 18 άλογα. Βέβαια είναι, και, είναι πολύ ψηλό, το Brixton ήταν χαμηλό, ήταν καφέ racer. Λοιπόν, τώρα, είχες κάνει παράπονο για τη σέλα. Βέβαια, για να είμαστε αντικειμενικοί... Είναι πολλά τα κιλά. Πέρα ότι είναι πολλά τα κιλά, τα δικά σου, είσαι ψηλός... Και το μοτσικλετάκι αυτό, όταν ανεβαίνει επάνω, τα πόδια σου. Και φαρδίκολος, τα πόδια σου είναι κάπως καμπουριασμένα. Με αποτέλεσμα, επειδή έχει μεγάλη γωνία κλίσης, λόγω του Μαρσπιέ είναι με χαμηλά, αλλά εσύ είσαι ψηλός, κάπως τα πόδια σου είναι καμπουριασμένα και παθαίνουν μια αγκύλωση. Από την άλλη, μια σέλα που είναι καλή, πρόσεξε με, στο Βόλο Αθήνα που είναι 300 χιλιόμετρα, άλλο που πηγαίνει με 160 που έχω εγώ το Φόρτσα, αυτά σου για παράδειγμα σε 2,5 ώρες, και άλλο να πηγαίνω σε 90. Καθώ σε 5 ώρες και να βρω και εκείνη στην Αθήνα μέχρι να βγω εθνική. Άρα λοιπόν η σέλα και καλή να είναι, επειδή κάθεσε παραπάνω ώρα, λόγω ότι βρήκε δυνατότητα να ταξιδέψει γρήγορα, γιατί είναι μικρό ο κυβισμός, αναγκαστικά η σέλα μπορεί να σου φανεί και κακή. Σωστά. Γιατί είναι πολλές οι ώρες στο ταξίδι. Η χρήση δεν είναι για ταξίδι σε αυτό το μοτσικλετάκι. Και δεν έχει και κάτσει κιόλα. Ήταν καινούργια τόσο κάθεσε. Ναι, όταν η σέλα κάθεται. Είναι το σχήμα του κόλου και σε μια χαρά. Ισχύει. Τώρα εδώ που έχει κάτσει τώρα. Ναι. Μπορώ να σου πω ότι. Εντάξει, άμα την έφτιαχνα, θα την έφτιαχνα λίγο πιο φραντιά και με λίγο πιο στήριξη στη μέση. Μάλιστα. Πέρα από το πόσο μαλακή είναι, ξέρω τι υλικό βάζει και αυτό. Για 45 λεπτά μικροαποστάσεις είναι καλή. Ναι, καταλαβαίνεις τίποτα. Συγκριτικά με το σύμφωνο, το 125, είναι καλύτερη ή χειρότερη η σέλα. Σε 45 λεπτά. Σε εκείνο γλιστρούσες, παιδί μου. Γλιστρούσες. Εδώ... Άρα είναι καλύτερη. Είναι άλλη στάση τώρα, δεν μπορεί να συγκρίνεις τώρα. Ναι, σε βολεύει πιο πολύ. Ναι. Σε βολεύει πιο πολύ. Έσαι και ψηλός, ναι. Πόσο ύψος έχεις? 1,83. Έσαι και ψηλός, 1,83. Ωραία.
Εντάξει, βασικά δεν μπορεί να σκύψει τώρα σέλα σκούτερ με μηχανή, αφού είναι αλιστάση. Ναι, ρε, αλλά μια σέλα καλή όπως είναι αυτή εδώ πέρα η δικιά μου, ας πούμε, είναι μια καλή σέλα. Νάτι, αυτή εδώ πέρα η σέλα είναι καταπληκτική. Τώρα σε αυτό το μηχανάκι τώρα, όταν ταξιδεύει με 160 και φτάσει 2,5 ώρες πιο νωρίς από Αθήνα Βόλο, θα κουραστεί 2,5 ώρες λιγότερο, ρε λάμπρο. Ναι, και ίδια σέλα να έχει. Καλά, εντάξει τώρα. Προφανώς. Εδώ μιλάμε για άλλη κλάση τώρα. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, φρένα. Πες μου κατά φρένα συγκριτικά με το σύμφωνο. Εντάξει, καλά φρενάρα και τα δύο για, τα... Ναι. Για το σχεδιασμό που έχει το καθένα. Το σύμφωνο είναι και πιο ελαφρύ φυσικά και βοηθάει αυτό. Ναι, να φρενάρεις πιο νωρίς. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να έχω. Τώρα το έχω ξεχάσει και το άλλο όπως ήταν. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με εκείνο, αλλά και εδώ πέρα ακόμα καλύτερα. Μάλιστα, ακόμα καλύτερα. Το ABS μπαίνει συχνά σε λειτουργία. Όχι. Όχι. Δηλαδή, έχει μπει μία φορά και μία δεύτερη που θέλω να δω. Στο σύμφωνο μπαίνει. Πιο συχνά, λογικά ναι, γιατί όχι. Έχει πιο μικρή ρόδα. Όχι. Ούτε εκεί. Μια φορά και εκεί. Ούτε εκεί, ούτε εκεί. Λοιπόν. Άλλο τώρα, φώτα. Έλα πιο κοντά να μας πεις. Ρέστε εγώ στο μικρόφωνο. Φώτα. Τα φώτα την είχα, τι λένε. Φώτα. Φώτα θα ήθελα λίγο περισσότερο από την αλήθεια. Σε σχέση με το σύμφωνο, σου λέω τώρα αυτό γιατί αυτό είχε πιο μπροστά και αυτή είναι η εμπειρία σου. Ναι, το σύμφωνο είχε το φως πάνω στο τιμόνι που έστρεβε, έδειχνε. Αυτό τώρα είναι fix μπροστά. Ναι. Εντάξει, στροφή δεν το έχει εκεί που βλέπει, εκεί που στρίβει. Εντάξει, όταν όμως οδηγεί το βράδυ στο βουνό και στρίβει, σε στροφέ στο βουνό, ξέρω εγώ, σε απόλυτα σκοτάδι. Ναι, εντάξει, και, σε προβολέα θα, και με τον προβολέα ανοιχτό θα ήθελα καλύτερο φωτισμό μπροστά από την αλήθεια. Καλύτερο φωτισμό. Αυτό που με. Το βράδυ, άμα είσαι σε εντελώς δημικό δρόμο, ναι. Το μόνο φως που έχεις να σε χτυπάει είναι το φως από τον πίνακα οργάνων. Έχει λευκό φόντο. Σε ενοχλεί αυτό που σε χτυπάει. Αυτό ενοχλεί. Δηλαδή, άμα δεν έχει άλλο φως γύρω-γύρω, είναι το μόνο φως που χτυπάει και χτυπάει έντονα. Δηλαδή, άμα ήταν ανάποδα το με μαύρο φόντο και λευκά τα γράμματα, ναι. Θα ήταν το ιδανικό. Το Φόρτσακα, παράδειγμα, έχει μία επιλογή. Γιατί δεν έχει οθόνη LCD, έχει οθόνη TFT. Αλλά από την άλλη πλευρά τη μέρα βέβαια δεν έχει ποτέ πρόβλημα. Βλέπει πάντα καθαρά. Δε... Το Forza φυσικά, μιλάμε τώρα για άλλη τιμή, καμία επαφή. Έχει να αλλάξει το background του display. Το βράδυ γίνεται μαύρο μόνο του και τη μέρα γίνεται λευκό μόνο του, αν θες. Εντάξει, λογικό. Τώρα, εδώ λέω κάτι καγκελάκια στον κινητήρα σε περίπτωση πτώση. Αυτά τα έχει βάλει εσύ, τα είχε τροποστάσει. Όχι, ό,τι είχε μαζί. Εγώ μόνο τη χάρα πίσω και τη βαλίτσα. Άρα απολύτω με καγκελάκια. Ναι, νομίζω και το καινούργιο λίγο. Τέλειο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σασμάν εξάρι, να υποθέσω. Mm-hmm. Πλέον δεν υπάρχει τίποτα να μπαντάρει. Όλα εξάρια. Ωραία. Τώρα. Σε βλέπω λίγο σβάρνασες εσύ. Βλέπω ότι η αλυσίδα δεν έχει ποτέ πέσει γρασάρισμα. Να σε μαλώσω. Όχι, έχει πέσει γρασάρισμα. Έχει πέσει γρασάρισμα και γύρω-γύρω μου το έχει προσέξει γιατί δεν το έχω βάλει καλά. Ναι, κάθε πότε γρασάρι. Κάθε 500 χιλιόμετρα θα τη γρασάρι. Κάθε τόσο δεν γρασάρι. Έτσι, ωραίο. Λοιπόν. Έχεις βάλει στην επιβάτη πίσω. Ναι. Τι σου είπε στον επιβάτη. Η γυναίκα ή ο άντρας. Για γυναίκα, γιατί εσύ είσαι θηρίο. Η γυναίκα δεν έχει πρόβλημα, μια χαρά είναι. Ναι. Και μια χαρά πάει και η μηχανή. Με δύο άτομα με γυναίκα εντάξει, Με δύο άτομα με γυναίκα εντάξει. Κάνεις δουλίτσα. Πας για μπανάκι δηλαδή. Κάνεις δουλίτσα. Ωραία. Άμα βάζεις κανένα φιλαράκι. Ρε φίλε, εντάξει, 185. Θα πηγαίνεις με Δευτέρα Τρίτη. Ρε φίλε, εντάξει, 185 είναι για το Θεό. Το τιμόνι σου πέφτει. Ψηλά, σου πέφτει χαμηλά, σου πέφτει μακριά, σου πέφτει κοντά, είναι ιδανικό. Γιατί βλέπω ψηλά καβαλέτα. Πάντα δείξω λίγο τα καβαλέτα. Πολύ ψηλά. Για να παίζουμε λίγο το τιμόνι. Το τιμόνι δεν έχω οδηγήσει και πολλές άλλες μηχανές που καταλαβαίνει. Εμένα μου είναι μια χαρά. Σου είναι μια χαρά. Είχα ανέβει σε ένα δίστρωμα ενός φίλου. Ναι, ναι. Και μου φάνηκε ότι είναι πολύ μακριά και τεντώνω τα χέρια μου. Μάλιστα. Ναι. Εδώ είσαι πολύ χαλαρός. Είναι λογικό γιατί μια μεγάλη μοτοσυκλέτα. Επειδή έχει πιο μακρύ μεταξόνιο, κάθεσαι πιο πίσω και τεντώνουν τα χέρια. Εδώ πάντως κάθομαι πολύ χαλαρός. Άμα θες να σφίξεις, σφίγγεσαι. Άμα θες να το δεις, τεντώνεσαι. Καθρέφτες καλή ορατότητα. Ναι, ή βλέπεις τους ώμους. Όμως δεν βλέπω. Πλαϊνά δεν βλέπω. Ναι. Έχουν κραβασμούς. Όχι. Μάλιστα. Δεν είχα κραβασμούς. Μάλιστα. Είναι χαρά. Άρα, μέχρι στιγμής, μια ψηλοβελτίωση θέλει σέλα για πάνω από μία ώρα, άμα κάθεσαι. Και τα φώτα. Αυτό μας λες. Ναι, εντάξει, με έκανες 80 κιλά, για να μην καταλάβει διαφορά τώρα. Ωραίος. Και πιθανόν και ένα. Εγώ είμαστε 110 κιλά, τι να. Πιθανόν και ένα φέρινγκ σε περίπτωση που θες να ταξιδέψεις με 100 χιλιόμετρα, 105, ας πούμε, στην Εθνική. Ναι, αυτά που έχω δει σε αυτόν το ντυπά εκεί πέρα είναι πολύ ωραία πάντως. Είναι και. Έχει και ωραίο design. Μάλιστα. Λοιπόν, βάλε λίγο τη μηχανή μπροστά, σε παρακαλώ.
Να δούμε λίγο τα όργανα της και να δούμε τι περιλαμβάνουν. Άμα έχουν βενζινόμετρο. Βάλτε λίγο μια μπροστά τη μηχανή. Ναι, δεν θα πάρει τώρα την μπροστά, να τη σηκώσουμε. Ναι, σήκωσέ τη λίγο. Για να δούμε λίγο τα όργανα. Πόσο πλήρη είναι και τι πληροφορία διαθέτουν. Ναι, βάλ την μπροστά. Όχι κινητήρα. Όχι κινητήρα. Σήκω στο κεντρικό stand. Όχι, έτσι το βλέπεις. Ωραία. Βάλ την μία να δούμε τι πληροφορία έχουν τα όργανα. Ωραία. Τι έχουν εδώ πέρα. Έχουμε αριστερά το οδόμετρο. Τέλεια. 3.228 χιλιόμετρα. Έχουμε δεξιά βενζινόμετρο. Τέλεια. Έχουμε χιλιόμετρο. Έχουμε χιλιομετρητή ημερήσιο να το μηδενίζουμε ή δεν έχουμε. Δηλαδή, άμα βάλουμε βενζίνη, μπορούμε να μηδενίσουμε το χιλιομετρητή. Ναι, αλλά. Δεν το δουλεύω καθόλου, δεν ξέρω. Α, ωραία. Τι, άμα το ξαναπατήσει χιλιομετρητή έχουμε, ναι. Τίποτα. Δηλαδή έχουμε χιλιομετρητή ημερήσιο, τα πολύ βασικά. Οδόμετρο, κοντέρ. Ώρα, βολτ. Α, έχουμε και βολτ, βολτ και ώρα, για βάλω να δω. Βολτ και ώρα. Ώρα. Ναι, βολτ. Απλά αφήνει το χέρι από τη μόνη για να πατήσει την ένδειξη. Καλά, δεν το πατά και τα βόλτα έχει μόνο στον καράζ. Εγώ δεν το λέω καθόλου αυτά. Εσύ το έχει την ώρα. Για να βλέπει την ώρα, εννοείται. Και όταν κάποια στιγμή χρειαστεί, βάζει και τα βόλτα. Ωραία. Ωραία. Την νεκρά τη βλέπει εκεί. Την νεκρά τη βλέπει εκεί. Ωραία. Τι άλλο μετά. Flash. Το check engine. Έχει και δίκιο για τι ταχύτητε βασικά. Αυτό ήθελα. Έχει δίκιο. Δείχνει ταχύτητε. Ναι, μα απλά το λέω. Α, για να βάλω μια ταχύτητα. Για να περιμένω κάτι λίγο. Κάτσε λίγο. Βάλω μια ταχύτητα. Παιδιά, δείχνει και ταχύτητα μα. Τι ποτέ αυτό είναι καλό για αρχάριο. Πολύ καλό. Γεια για τη χίλιο. Άσε το συμπλέκ, δεν πρόκειται να φύγει. Όχι, μην τον αφήσεις. Δεν πατάει, στον αέρα είναι, ρε. Πού είναι ταχύτητα. Δευτέρα, μπράβο, ναι, Δευτέρα, ναι, Τρίτη, μπράβο, ωραία. Άρα έχει indicator για ταχύτητες, έχει βολτόμετρο, έχει ρολόι, έχει έναν μερικό οδομετρητή, έχει το λαμπάκι του ABS σε περίπτωση που βγάλεις μια ανάψη, τη μεγάλη σκάλα, το δίκτυο βενζίνης, μόνο λαμπάκι, ε. Τη θερμοκρασία δεν έχει. Όχι, δεν είναι δείξη. Α, έχει και δείξη, μπράβο, δείξη. Απλά δεν έχει θερμοκρασία κινητήρα, μόνο άμα ανάψει το λαμπάκι έχει πρόβλημα μετά. Και τι άλλο είναι εκείνο εκεί. Α, και έχει και για το λάδι ένα λαμπάκι, το oil check, ωραία. Α, το oil check ανάβει άμα πρέπει να αλλάξει λάδια. Αυτό το λαμπάκι εδώ. Για να συμπληρώνεις. Υπενθύμηση. Υπενθύμηση μήπως συμπληρώσεις, ωραία. Ωραία, τέλεια. Βρίσκω. Έλα. Ωραίος. Πολύ καλός. Λοιπόν, τώρα, πόσα λίτρα depósito έχει η μοτοσυκλέτα. Άσο στο κεντρικό, άσο στο κεντρικό. Τι σε πειράζει. Πόσα λίτρα έχει η μοτοσυκλέτα depósito. 11. 11 λίτρα. Άρα μιλάμε για με 2,6 πόσα αυτονομία. 300 και τα βγάζει. 300 και, ε. 300 και σίγουρα, ξέρω εγώ πώς. Δηλαδή μπορεί να γεμίσει μια φορά στις 10 μέρες. Καλή φάση. Η ανάρτηση πίσω για να δω, δεν έχετε ρύθμιση. Όχι, δεν έχετε. Δεν ρυθμίζει πίσω η ανάρτηση. Ωραία. Λοιπόν, τώρα. Τι άλλο θες. Θα μας δώσει μια βόλτα. Πάρτι. Ωραία. Να την κάνω και εγώ μια βόλτα. Να κατεβώ και να σου πω τις εντυπώσεις μου. Λοιπόν, κράτα μία την κάμερα. Κάτσε να κλείσω αυτό εγώ.